ομιλία σας είπατε και κάτι άλλο, επαναλάβατε ότι από την πρώτη μέρα που θα εκλεγείτε κυβέρνηση θα καταργήσετε το μνημόνιο. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν υπάρξει συμφωνία με τους εταίρους και επέλθει η ρήξη ή σύγκρουση, θα προσφύγετε σε εκλογές ή θα ζητήσετε δημοψήφισμα για τη γνώμη των πολιτών? Και επίσης ήθελα να σας ρωτήσω για ένα θέμα που δεν αναφερθήκατε καθόλου χθες, που έχει σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, που είναι το θέμα της μετανάστευσης. Αν ισχύει η δήλωσή σας ότι θα καταγγείλετε το Δουβλίνο 2 και ότι θα δώσετε χαρτιά στους μετανάστες να πάνε στις χώρες που επιθυμούν στην Ευρώπη, σε όσους δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Κύριε Τσακίρη, βλέπω επιμένετε σε αυτές τις τρομολαγνικές εκδοχές, ίσως επειδή ο σταθμός σας έχει ιδιαίτερη παράδοση σε παρουσίαση τέτοιων τρομολαγνικών εκδοχών και μάλιστα παραμονές των εκλογικών αναμετρήσεων. Εν τούτη σας απαντήσω ξανά με τα ίδια επιχειρήματα που απάντησα και πριν. Εγώ όπου σταθώ και όπου βρεθώ στην Ευρώπη τα ίδια λέω και κανείς δεν μου δείχνει το δρόμο της εξόδου. Ίσα-ίσα ανοίγουν πόρτες της συζήτησης και του διαλόγου. Τώρα το πώς θα λειτουργήσουμε και τι θα κάνουμε αν έρθουν δυσκολίες, αν υπάρξουν αντιστάσεις, αν υπάρξουν αντιδράσεις, να έχετε στο μυαλό σας ότι εμείς θα πράξουμε με γνώμονα τη συνείδησή μας και το συμφέρον του ελληνικού λαού, έχοντας πάντα τον ελληνικό λαό συμμέτοχο στις αποφάσεις μας. Η δύναμή μας είναι η στήριξη του ελληνικού λαού, όχι η στήριξη συμφερόντων. Αν χάσουμε αυτή τη δύναμη δεν είμαστε τίποτα. Όταν έχουμε τον ελληνικό λαό να μας στηρίζει, να μας υποστηρίζει, είμαστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρουμε. Το δεύτερο σκέλος, το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό επίσης για μας αποτελεί ένα θέμα διαπραγμάτευσης στην Ευρώπη. Ισχυρή διαπραγμάτευση. Είχα τη δυνατότητα να το συζητήσω και με τον Ιταλό Πρωθυπουργό, τον κύριο Λέτα, όταν το συνάντησα, τον τότε Ιταλό Πρωθυπουργό. Είχα τη δυνατότητα να το θέσω και σε κορυφαίο επίπεδο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για την Προεδρία της Κομισιόν. Νομίζω ότι πια συνειδητοποιούν όλοι πως αυτή η πολιτική των κλειστών συνόρων, η πολιτική της καταστολής, είναι μια πολιτική αδιέξοδη, μια αποτελεσματική και οδηγεί την Ευρώπη σε μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Ξέρετε, δεν μπορεί να είναι αποδεκτό Μεσόγειος θάλασσα να μετατρέπεται σε ένα νεκροταφείο ψυχών, είτε στη Λαμπετούσα είτε στο Φαρμακονήσι. Και εδώ χρειάζονται γενναίες αποφάσεις. Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει πρώτα απ' όλα αλληλεγγύη, μοιρασιά του βάρους, ισότιμα. Δεν μπορεί κάποιοι να λένε δικό σας πρόβλημα, κλείστε τα σύνορα, πνίξτε τους, εντάξτε τους στα μπουντρούμια για να γλιτώσουμε εμείς. Δεν είναι έτσι. Και πιστεύω ότι υπάρχουν ευήκοα ότα σε κάθε κατεύθυνση. Πιστεύω ότι σύντομα θα δείτε και διεθνείς πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε για το θέμα αυτό. Αλλά επιμένω και αυτό για μας αποτελεί ένα θέμα ισχυρής και σοβαρής διαπραγμάτευσης με συμμαχίες με τις χώρες της περιφέρειας που έχουν το μεγάλο βάρος αυτή τη στιγμή προκειμένου να υπάρξουν δραστικές ενέργειες και παρεμβάσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίκαιη μοιρασιά της ευθύνης. Επειδή τα χρονικά περιθώρια